Ένας τρόπος αντίδρασης στα μέσα και στα έξω που με πληγώνουν και η μετατροπή τους σε έκφραση που άλλοτε πονάει, αλλά και κάποιες φορές λυτρώνει. Ποιήση είναι όταν έχουμε ήλιο στη μνήμη και παρόλα αυτά στοιχηματίζουμε στο παράλογο. Όταν η αίσθησή μου καταφέρνει και φεύγει πιο μπροστά από εμένα. Τα δικά μου μαρμαρένια αλόνια. Ο διαρκής και καθημερινός μου αγώνας για μια εφήμερη έστω συντριβή της κοινής και αναπότρεπτης μοίρας των ανθρώπων που είναι ο θάνατος. Η απόσταση που πρέπει να διανύσουμε από τον εαυτό μας μέχρι τους άλλους. Γι' αυτό ποίηση δεν είναι ο τρόπος που γράφουμε, είναι πρωτίστως ο τρόπος που ζούμε. Για μένα η ποίηση είναι αυτό που μένει όταν περνάει ο χρόνος. Αυτό που συναρμολογεί ό,τι λείπει και λυπεί. Ποίηση για μένα είναι ο τρόπος να πεις αυτά που δεν λέγονται. Ο τρόπος να βλέπεις τα πράγματα βγαίνοντας έξω από το χώρο. Ο τρόπος να μεταφέρεσαι, να ταξιδεύεις, ακόμα και αν είσαι ακίνητος επάνω στον καναπέ σου. Είναι πρόθεση πάσης συγκίνησης. Είναι ζεστό καρβέλι ψωμί. Κόψε με τα χέρια και μοίρασε. Πεινάει ο κόσμος, δεν βλέπεις. Ποίηση είναι το στριβωμένο μαχαίρι που στην κόψη του αναστένεσαι. Ποίηση είναι ο αντίλαλος του ανίποτου. Το νόημα που βρίσκω και μετά το χάνω και πάλι το βρίσκω και πάλι το χάνω και ούτω καθεξής. Μια εσωτερική κραυγή που παίρνει γραπτή μορφή σπάζοντας τη σιωπή μας. Ένα βαθύ βίωμα που καταφέρνει μέσα από τις λέξεις να μετουσιωθεί. Ένας ρυθμός αρχαίος, καταγωγικός, συνεργασία με τη γλώσσα, καταγγελία κάθε μορφής εξουσίας, με κυριότερης εκείνης του θανάτου. Ποίηση για μένα είναι ένα δυνατό βίωμα με στιγμές οδύνης αλλά και λύτρωσης. Ο ατέρμονος κύκλος των λέξεων μέσα στη ροή της ζωής μας. Ο τρόπος άλλοτε να αρδεύουν την ύπαρξή μας υπόγεια, σιωπηλά, άλλοτε τρυφερά και άλλοτε να γεννούν μια αποκαλυπτική αστραπή. Ανάσα. Προσπάθεια για τακτοποίηση του χάους, η προσπάθεια για καθαρότητα και διάβγεια. Ένα μάτι αυτογέννητο στοχεύει ολοένα προς το άπειρο και με βοηθάει να βλέπω πιο καθαρά. Ποίηση είναι η γέφυρα μεταξύ στιγμιαίου θανάτου και κατάφασης για ζωή. Είναι ο κύκλος που ανοίγει ένα φώτσαλο όταν πέφτει στο νερό. Οι λέξεις που φέρνουν καταιγίδα, όπως το τίναγμα των φτερών της πεταλούδας. Η ποίηση είναι χαοτικό φαινόμενο. Η ποίηση δεν είναι ούτε άρνηση της πραγματικότητας, ούτε καταβήθηση εντός της. Είναι ένας άλλος τρόπος βίωσής της, όπου τα πρωταρχικά και τα έσχατα είναι συνώνυμα. Η ποίηση είναι το πιο ασφαλές και καλοτάξιδο σκαρί για να ανοιχτείς ορθόπλωρα στο ταξίδι της ζωής. Το αναγκαία, άναρχο και ρυψοκίνδυνο συμβάν μέσα στη γλώσσα. Η πρισματική μου ματιά για τον κόσμο και η στοχαστική μου τοποθέτηση για τον κόσμο.